Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Νίκου Μαρκεζίνη ότι έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις έξω από το ιερό προσκύνημα Αγίας Βαρβάρας. Βρισκόμαστε παραμονή της μεγάλης εορτής, καθώς είναι υπολιούχος εδώ της περιοχής. Βρίσκονται περιμετρικά αστυνομικές δυνάμεις από τις 6 ώρα το πρωί. Η παρουσία τους εδώ φυσικά εντάσσεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς, το οποίο θα ανεπτυχθεί από σήμερα ουσιαστικά και τις επόμενες ημέρες, καθώς ακολουθούν γιορτές όπως το Αγίου Νικολάου, της Αγίας Άννας, του Αγίου Ελευθερίου. Οπότε ο στόχος της παρουσίας ελληνικής αστυνομίας στο σημείο είναι αφενός να αποτρέψει τους πιστούς να εισέλθουν στις εκκλησίες, όπου φυσικά βέβαια θα πραγματοποιείται η λειτουργία κανονικά, όμως χωρίς την παρουσία των θυρών. Πολλοί δεν είναι. Πολλοί είναι. Πολλοί δεν είναι. Πολύ είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί και μάλιστα, όπως μας είπαν προηγουμένως, οι δυνάμεις θα αυξηθούν από ώρα σε ώρα στη συγκεκριμένη εκκλησία όπου βρισκόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν μέχρι και το Σάββατο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας από τους πιστούς δεν θα προσπαθήσει να μπει μέσα. Από την ώρα που έχουμε έρθει εδώ, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουν προσπαθήσει αρκετοί να εισέλθουν στην εκκλησία. Οι αστυνομικοί τους ενημερώνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι γιατί τέτοιο. Γιατί δεν κλείνουν απλώς την πόρτα και χρειάζονται όλες αυτές οι αστυνομικές δυνάμεις? Γιατί μπαίνουν, εισέρχονται και εξέρχονται συνεχώς περιπολικά. Γιατί εμείς βρισκόμαστε εξωτερικά, ωστόσο, μέσα από την καγκελόπορτα που βλέπετε, υπάρχουν και άλλα περιπολικά. Γίνεται συνέχεια αλλαγή βάρδια. Αλήθεια, δηλαδή, λες. Εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ, παιδιά, για αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, νομίζω ότι οι κορδέλες και ήταν κλειστές οι πύλες του ναού. Θα αρκούσαν. Έχουν τοποθετηθεί και οι κορδέλες που βλέπεις δώρα, ώστε ο κόσμος να μην διέρχεται από τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κορδέλες. Αντίστοιχη θα είναι η εικόνα, πρέπει να σας πω, και τις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες εκκλησίες, αφού, όπως είπα και στην αρχή του ρεπορτάζ, ακολουθούν και άλλες γιορτές. Ενώ μέχρι στιγμής οι περιφερειακοί αστυνομικοί διευθυντές έχουν έρθει σε επικοινωνία με Μητροπολίτες και ιερείς προκειμένου να συνεργαστούν. Οι περισσότεροι έχουν δείξει ότι όχι μόνο είναι συνεργάσιμοι, αλλά θα τηρήσουν κατά γράμμα τις εντολές της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Ενώ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει επικοινωνήσει με δημάρχους, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα ακολουθήσουν τις εντολές, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Τώρα στην Αγία Βαρβάρα, παιδιά, κάθε χρόνο μαζεύονταν πάνω από 100.000 άνθρωποι. Ναι, αλλά στέλνει εδώ ένας φίλος και λέει για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι αστυνομικοί δεν αξιοποιούνται σε ελέγχους, παραδείγματος χάρη, προκειμένου για την αποτροπή, για να μην κυκλοφορούμε ασκόπως στους δρόμους. Είναι πολύ μεγάλη η αστυνομική δύναμη, αλλά δεν ξέρω το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας. Εμένα, έτσι όπως μας το παρουσιάζει η Ελευθερία, μου φαίνονται πολύ στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, θα μπορούσαν να κλείσουν τις πύλες του Ιερού Ναού, να υπάρχει η κορδέλα σχετική και να υπάρχει μια περιπολία. Μου φαίνονται πολύ, δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα εκεί πέρα. Να πω κάτι, το αποτελέσμα θα καηθεί όλο. Διότι και ο φίλος που σου έστειλε το μήνυμα, γιατί δεν αξιοποιούνται αλλού. Αν αξιοποιούνται αλλού και γίνει εκεί η κοσμοσιωή. Θα σου πει που ήταν η αστυνομία. Θα σου πει γιατί δεν ήταν η αστυνομία. Ναι, αλλά στην Πάτρα δεν είδες κάτι τέτοιο. Γιατί υπήρχε πάλι ισχυρή αστυνομική δύναμη και ταυτόσημα και μηνύματα διαρκή και από την ηγεσία της Εκκλησίας στο τοπικό επίπεδο. Από το Μητροπολίτη. Και σωστά. Από το Δήμαρχο, ο οποίος ακολούθησε τον Μητροπολίτη. Εντάξει, ναι. Και δεύτερο χρόνο έχω να πω. Λοιπόν, καλημέρα. Να μου φάνηκε. Να πω κάτι τελευταίο. Άμα μου επιτρέπετε να πω κάτι τελευταίο, γιατί μα το είπαν οι αστυνομικοί προηγουμένω και μα ζήτησαν αν είναι εύκολο να το μεταφέρουμε. Ότι θα είναι εδώ από πάρα πολύ νωρίς, θα είναι 24 ώρη βάρδια, από 6 ώρα όπως σας είπα και στην αρχή του ρεπορτάζ. Απλά μας τόνισαν να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας πιστός να μπει στις εκκλησίες. Είναι ρητή εντολή αυτή που έχει δοθεί από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο, επειδή έχει έρθει κόσμος με λαμπάδες, με άρτο, και είναι πολύ ανθρώπινο αυτό, όπως μας είπαν, είναι στη διάθεση του κόσμου εκείνοι να μεταφέρουν μέσα στην εκκλησία όσα θέλουν οι πιστοί. Ωστόσο, οι πιστοί δεν μπορούν να εισέλθουν για κανένα λόγο. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.